Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα στο Στιλίστα δύο πολύ ξεχωριστοί καλεσμένοι, δύο πολύ αξιόλογοι άνθρωποι που υπηρετούν με τον όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο από δικής τους πλευράς την τέχνη σε μια παράσταση ξεκαρδιστική κωμωδία εδώ στην Κύπρο, κάτι που αν μη τι άλλο τόσο οι Κύπροι όσο και αν δεν είσαι Κύπριος σίγουρα το χρειάζεσαι. Λοιπόν, μαζί μας ο Ανδρέας Τηλεμάχου και ο Μαρίνος Ξενοφόντος. Καλώς ήλθατε στο Στιλίστα. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε καταρχήν δύο λόγια για την παράσταση, το Kemal Yavaş, ναι, που είναι μια κωμική παράσταση που αν μη τι άλλο οι Κύπροι το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σε αυτή τη φάση της κρίσης και της κατάστασης αυτής της δύσκολης που περνάει ο τόπος. Και γενικότερα να ξεκινήσουμε με δύο λόγια για την παράσταση, που όσοι δεν την έχουν δει πρέπει να έρθουν να τη δουν. Όντως είναι μια πολύ καλή κωμωδία, γιατί είχαμε την τύχη να το ανεβάσουμε και πριν 10 χρόνια αυτό το έργο και τότε είχε μεγάλη επιτυχία και φέτο που την ξαναεπαναφέρουμε στο προσκήνιο, αλλά με αναθεωρημένη πια, με σημερινά γεγονότα, και υπάρχουν πολλά ευτράπελα, διάφορες φάσεις, που αυτό είναι που το κάνει να είναι και εμπορικό ταυτόχρονα, αλλά να έχει και την ποιότητα του σαν κωμωδία. Ενδεικτικά να πούμε, γιατί σίγουρα ο κόσμος πρέπει να έρθει να δει το έργο για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ότι αφορά τις περιπέτειες ενός Τουρκοκύπριου που ζει σε μια ελεύθερη περιοχή και το τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Ναι. Λέμε τώρα, θεωρητικά, γιατί στην πράξη το βλέπουν στο έργο. Ποια είναι μέχρι στιγμής η αντίδραση και η ανταπόκριση, τα σχόλια του κόσμου και πώς βλέπετε να εκλαμβάνει ο κόσμος αυτήν τη θεατρική σας στιγμή? Τα σχόλια είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Γελάνε πάρα πολύ, έχει απίστευτο γέλιο. Γιατί βλέπουν κάτι που μας συμβαίνει εδώ στην Κύπρο, δηλαδή βλέπουν τον εαυτό τους. Και έτσι αυτό τους κάνει περισσότερο, τους συντρικάνει περισσότερο να έρθουν να το δουν. Από την άλλη, ναι, είναι και ο Τουρκοκύπριος που μένει στις περιοχές, γεννήθηκε από εδώ και είναι το μήλο, ας πούμε, της Έρηδος που έρχεται και φέρνει τα πάνω κάτω σε δύο ξεχωριστά διαμερίσματα. Στο ένα μένουν δύο γκέι, συγκατοικούν, και στο άλλο δύο αδελφές, που είναι μια πολύ έτσι χοντρή και αφελέστατη, και οι άλλοι είναι μια χαζή θεοκόμενα, και έρχεται ο Kemal. Μ' αρέσει που το συνδέσατε το χαζή με το θεοκόμενα. Και έρχεται από εδώ ο Kemal και τα κάνει άλλο κάτω. Τι μπορεί να συμβεί, κύριε Τηλεμάχου, ανάμεσα σε δύο γκέι και δύο αδελφές? Τα πιο πολλά ευτράπελα μπορούν να συμβούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Του συνδέει η ναι. Τα διαμερίσματά τους γειτονεύουν, οπότε τους συνδέει μια φιλία. Έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ναι. Και βεβαίως έχουν προφανώς το ίδιο γούστο, δηλαδή και στις τέσσερις, λέω, ναι, είναι και στις δύο αρετές, τις κανονικές, και στις άλλες δύο, τις ακανόνιστες, αρέσει ο Τουρκοκύπριος. Μάλιστα. Δεν απορρέει κανένα πολιτικό μήνυμα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν πολιτικά μηνύματα, απλώς είναι για κάποιους ιδιαίτερους λόγους, ας πούμε, έχει επιλεγεί να είναι Τουρκοκύπριος και να μην είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ο κόσμος αυτήν την περίοδο που θα το πω και θα το ξαναπώ, γιατί πραγματικά το πιστεύω, ότι έχει ανάγκη να δει κωμικές παραστάσεις περισσότερο και όχι κάτι βαρύ ενδεχομένως, επιλέγει πια πιο δύσκολα τι θα πάει να δει και πού θα δώσει τα χρήματά του σε ό,τι αφορά ένα θέατρο, πιστεύετε? Επειδή τα πράγματα έχουν κάπως αλλάξει σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντίδρασης του θεατρικού κοινού.
Εσείς πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε την αντίδραση του κοινού σαν μέρος της θεατρικής, του θεατρικού κόσμου που είσαστε? Ένα λεπτό, συγγνώμη. Ναι. Αν επιλέγει ο θεατής πλέον πιο... Αν έγινε πιο επιλεκτικός από ό,τι ήταν, ναι, αυτό στο να δει να μια κωμωδία ή ένα οποιοδήποτε έργο. Λέω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτα, επειδή είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, ναι, πήγαινε να δει πιο εύκολα ένα έργο. Μπορούσε να δει και δύο και τρία έργα. Ακριβώς, που ναι, δεν το ήξερε όμως πολύ καλά. Ναι. Ενώ πλέον πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ καλό για να πάει. Ναι. Να το φιλτράρει, να το ελέγξει και εκεί να δώσει τα χρήματά του. Ναι. Αυτό θεωρητικά βλέπω εγώ, μάλλον πρακτικά βλέπω να γίνεται. Συμφωνείτε με αυτό εσείς? Πώς βλέπετε τον κόσμο να αντιδρά πλέον στα θέατρα και στη θεατρική πραγματικότητα? Επειδή είστε μέσα στα πράγματα, γι' αυτό ρωτώ. Προσωπικά δεν το βλέπω έτσι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Γιατί εσείς βλέπετε ότι ας πούμε τα τραγούδια τα οποία διαλέγει ο κόσμος να ακούει ή οι χώροι διασκέδασης που επιλέγει να επισκέπτεται είναι εκείνα τα οποία πιθανόν να έπρεπε, ενώ με βάση την αισθητική και την ποιότητα. Δεν ισχύει αυτό. Απλώς βομβαρδιζόμαστε. Πού διαθέτει τα χρήματα? Δουλεύουν περισσότερο κατά τα ψέματα. Δουλεύουν περισσότερο εκείνα τα οποία διαφημίζονται περισσότερο από την τηλεόραση. Και το θλιβερό είναι ότι ο χώρος μας έχει κατακλειστεί από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι θα έλεγα ότι σνόμπαραν το θέατρο για πάρα πολλά χρόνια. Επέλεγαν την τηλεόραση, την εύκολη αναγνωρισιμότητα κλπ. Το θέατρο δεν υπήρχε μέσα στους στόχους τους, στις βλέψεις τους, στα όνειρά τους κλπ. Λες και σπούδαζαν ηθοποιοί, ας πούμε, για να ασχολούνται με την τηλεόραση. Ενώ πρωτίστως βεβαίως, όταν πας να σπουδάσεις την υποκριτική τέχνη, έχεις στο μυαλό σου ότι η βασική σου ανασχόληση είναι το θέατρο. Δηλαδή σπουδάζεις τη δραματική τέχνη, τη θεατρική τέχνη. Και τι άλλαξε τώρα? Τώρα που η τηλεόραση έχει, ας πούμε, έρθει σε μια τέλος πάντων θέση υποδιέστερη λόγω της κρίσης της οικονομικής, λόγω τότε πια, ας πούμε, και οι σειρές έχουν λίγο στέψει και οι προσλήψεις των ηθοποιών έχουν λίγο στέψει, έχουν στραφεί όλοι προς το θέατρο. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τόσες πολλές θεατρικές ομάδες και τόσα πολλά θέατρα στην Κύπρο που είναι δυσανάλογα του πληθυσμού. Εδώ είναι δυσανάλογα στην Αθήνα που μιλάμε για 5 εκατομμύρια ανθρώπους και υπάρχουν 200 θέατρα. Mm-hmm. Φανταστείτε εδώ πόσες χιλιάδες κάτοικοι, ας πούμε, στη Λευκωσία και μετρήστε πόσα θέατρα και πόσες θεατρικές ομάδες δρούν. Έχουν στραφεί όλοι πια προς το θέατρο. Ο κόσμος βεβαίως έχει μοιραστεί, δεν ξέρει πού να πρωτοπάει και δουλεύουν περισσότερο ίσως εκείνα τα οποία διαφημίζονται περισσότερο από την τηλεόραση ή καταφέρνουν να μαζεύουν πιο γνωστούς ηθοποιούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ενασχόληση πρωτύτερα με την τηλεόραση και έχουν γίνει γνωστοί, οπότε συνεπώς θα τραβήξουν περισσότερο. Αυτό είναι. Αυτό δεν συνεπάγεται βεβαίως και την ποιοτικότερη επιλογή. Σαφώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα για μένα. Τώρα από εκεί πέρα φυσικά αν κάτι είναι καλό θα ακουστεί. Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Το προηγούμενο μας έργο είχε πάρει εξαιρετικές κριτικές, το είδε αρκετός κόσμος και ήταν ένα έργο βαρύ, ας πούμε. Tennessee Williams, Λεωφορείο Πόθος. Ακούμε ότι μιλάμε για το Λεωφορείο Πόθος. Ναι, το προηγούμενο μας έργο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν μια εξαιρετική παράσταση, καλλιτεχνική παράσταση, βρήκε τρόπο και προσέλκυσε κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος που θέλει το εναλλακτικό. Και πάλι δεν ήταν ο αναμενόμενος κόσμος που έπρεπε να δει την παράσταση. Λόγω της κρίσης. Λόγω της κρίσης και λόγω ίσως αυτό που λέμε ο ψυχολογικός παράγων, ότι τώρα πια τα πράγματα είναι διαφορετικά, αισθάνονται διαφορετικά, θέλουν να γελάσουν και όχι να προβληματιστούν κλπ. Νομίζω πως τελικά διαλέγουν τις κωμωδίες. Σε χρόνο που εγώ δεν το βλέπω και τόσο ότι πρέπει να βλέπουμε κωμωδίες, να γελάμε δηλαδή για να ξορκίσουμε το κακό. Ναι. Αντίθετα το βλέπω πολύ διαφορετικό. Το βλέπω να μπορούσα να έβλεπα ένα έργο με προβληματισμούς και μηνύματα
Και όταν τελειώνει, να λέω και μη χειρότερα, εγώ είμαι μια χαρά μπροστά σε αυτά που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εξαρτάται βεβαίως και από το έργο που ανεβάζεις. Παρά να πάω να γελάσω. Το να γελάσω είναι 2 ώρες μόνο. Έφυγες από το θέατρο, τελείωσε. Ενώ αν δεις ένα έργο ρεπερτορίου, μπορεί να προβληματιστείς και να δεις πιο καθαρά και για το δικό σου πρόβλημα πώς μπορείς να το λύσεις. Εγώ έτσι νομίζω. Το βλέπετε το βέβαια, κάποιος. Έχετε δίκιο και σε αυτό, αλλά το βλέπετε σε ένας άνθρωπος της τέχνης εσείς. Δηλαδή σε ένας άνθρωπος που ξέρετε από μέσα και από πρώτο χέρι πώς από την αρχή, θέλω να πω, πώς βγαίνει ένα έργο, πώς ξεκινάει, πώς δουλεύετε, πώς... Το βλέπετε από άλλη άποψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως είναι κουρασμένος από την καθημερινότητά του, από τα προβλήματά του, ίσως να βλέπει από άλλη οπτική το να έρθει στο θέατρο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι όλα νομίζω εντάσσονται, δηλαδή όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Ναι. Αλλιώς ένας άνθρωπος του χώρου, αλλιώς ένας άνθρωπος εκτός χώρου. Σίγουρα και αλλιώς ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει το πρόβλημα το δικό του. Ναι. Εγώ διαφορετικά, εσύ διαφορετικά. Δεν γελάμε με τον ίδιο χιούμορ, δεν έχουμε το ίδιο χιούμορ, δεν κλαίμε με την ίδια κατάσταση του άλλου. Mm-hmm. Εντάξει, διαλέγοντας και παίρνοντας. Νομίζω όμως πως τελικά δουλεύουν οι παραστάσεις, αυτό που είπε ο Μαρίνος, που έχουν παραπάνω διαφήμιση, που ακούγονται πιο πολύ και αυτά που είναι από στόμα σε στόμα. Ναι. Μέχρι εγώ θα γελάω. Όσο δηλαδή. Το έχει κόσμο mm-hmm. η παράσταση, θα το πάρουμε. Θα το πάμε. Και μετά θα ξεκινήσουμε πρόβες για το επόμενο έργο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχετε σχέδια για μετά το Κεμάλ για βάση. Έχουμε, ναι. Να περιμένουμε κάτι ανάλογο σε ύφος ή κάτι διαφορετικό όπως σας έχουμε συνηθίσει. Κωμωδία θα είναι. Κωμωδία θα είναι. Κωμωδία θα είναι. Αφού θέλουν κωμωδία, κωμωδία. Κωμωδία θα έχουν, κωμωδία θα πάρουν. Ναι. Εσείς, σαν άνθρωποι που από ό,τι καταλαβαίνω, δίνετε όλο σας το είναι εδώ μέσα, σε καθημερινή βάση. Η ζωή σας είναι εδώ, αυτό το πράγμα δηλαδή, έτσι. Το θέατρο, αυτός εδώ ο χώρος. Να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ ζωστός χώρος και πολύ... Δηλαδή, για ένας χώρος ο οποίος ήταν αποθήκη και έγινε θέατρο, είναι, πώς να το πω, εκπληκτικός χώρος, όχι εκπληκτικός, ζεστός χώρος. Ζεστός, πολύ ζεστός χώρος. Έτσι, ένα μήνυμα στον κόσμο, ας πούμε, στον κόσμο που έρχεται να σας δει και στον κόσμο που δεν έχει έρθει να σας δει και που θα έπρεπε να έρθει να σας δει. Εγώ προσκαλώ και παρακαλώ τον κόσμο να στηρίξει τα θέατρα που έχουν ανάγκη. Και το Ανεμόνα είναι ένα θέατρο που έχει την ανάγκη. Βεβαίως, γιατί αν δεν το στηρίξουν θα κλείσει. Είναι φυσικό. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρακαλάμε τον κόσμο να έρθει προς Θεού. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να στηρίζει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Κοίτα, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα ρεπερτοριακή. Έχουμε ανεβάσει και κλασικά έργα, και Oscar Wilde, και Tennessee Williams, και Marty Sherman, και Agatha Christie, και κυπριακές κωμωδίες σύγχρονες, Νέαρχο Ιωάννου, ας πούμε, και νεοελληνικά έργα. Προσπαθούμε να αγγίζουμε όλους, να έχουμε όσο πιο πλατιά γκάμα γίνεται. Κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό. Από εκεί πέρα σεβόμαστε, ας πούμε, το θέατη που έρχεται. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι όποιο γούστο προσωπικό και να έχει ο καθένας, ό,τι και αν του αρέσει να δει, όποιο είδος και αν αγαπά να βλέπει, νομίζω ότι θα τύχει να υπάρχει εδώ κάτι διαθέσιμο για εκείνον, ας πούμε, για τον κάθε ένα προσωπικά. Ναι. Είτε σου αρέσει το σύγχρονο, είτε σου αρέσει το κλασικό, είτε σου αρέσει ό,τι και αν σου αρέσει. Θα τύχει που θα κάνουμε κάτι εδώ. Κάποια στιγμή δηλαδή θα τύχει πάνω στο γούστο του, σε αυτό που. Ναι, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι έχει περάσει από εδώ. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα ένα σταθερό κοινό το οποίο βλέπει όλες μας τις δουλειές. Uh-huh.
παρακολουθεί ανελιπώς την εξέλιξη του θεάτρου και από εκεί και πέρα διάφοροι αναλόγως του τι παρουσιάζουμε εδώ κατά καιρούς έρχονται. Αυτό που είπε ο Ανδρέας όμως, να στηρίζουν το θέατρο ανεμόνα. Δηλαδή είναι ένα εναλλακτικό θέατρο, πρωτοποριακό, με πολύ μικρή βοήθεια από το κράτος. Άρα έχουμε ανάγκη, ας πούμε, τη στήριξη του κόσμου για να μπορούμε να υπάρχουμε. Και εσείς από την πλευρά σας βέβαια δεν είστε αμέτωχοι σε αυτό. Δηλαδή, να πούμε ότι έχετε και ειδικές προσφορές στα εισιτήρια που μπορεί ο κόσμος, ας έχουμε πούμε... το πιο φτηνό εισιτήριο φέτος. Να πούμε την τιμή εισιτήριο, του και την προσφορά που υπάρχει στα εισιτήρια. Δεν είναι κακό. Το έχουμε 12 ευρώ στην είσοδο. Στα 3 άτομα, το 4ο άτομο είναι free, δωρεάν. Έχουμε διαδικτυακές προσφορές σε 3 sites, μισή τιμή το εισιτήριο 6 ευρώ το άτομο. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ φτηνά για θέατρο, γιατί είναι κάτι ζωντανό. Ναι. Δηλαδή ούτε σινεμά δεν βλέπεις με 6 ευρώ. Θέλω να πω, το έχουμε πάρα πολύ φτηνά. Και το έχουμε κάνει ως μια κοινωνική προσφορά, διότι αντιλαμβανόμαστε και ο κόσμος δεν έχει πλέον λεφτά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που δεν έχει να φάει. Δεν μπορούμε να. Και κακώς άλλα θέατρα τα οποία λαμβάνουν τη μεγάλη κρατική επιχορήγηση. Εξακολουθούν να το έχουν 15 ευρώ το εισιτήριο, ας πούμε. Κακώς. Όταν εμείς το έχουμε χαμηλώσει τόσο πολύ. Ναι. Είναι ένα θέμα πάντως γενικότερα η συμπεριφορά των θεάτρων δίπλα στα άλλα. Δηλαδή, ή των μεγάλων, αν θέλετε. Επειδή επανερχόμαστε και στις τιμές και στον τρόπο λειτουργίας, γι' αυτό το επαναφέρω. Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά θέατρα. Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά θέατρα. Υπάρχουν μεγάλες και μικρές επιχορηγήσεις. Εμείς δεν είμαστε μικρό θέατρο. Όχι, σε σχέση με άλλα θέατρα που μπορεί να λαμβάνουν. Όχι, σε σχέση με άλλα θέατρα που μπορεί να λαμβάνουν 250.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, αν εμείς τις λαμβάναμε αυτές τις χιλιάδες, θα γινόμαστε αυτόματα μεγάλο θέατρο. Όχι, δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά. Είναι ο ΘΟΚ, που είναι ένα κρατικό θέατρο, και από εκεί και πέρα είναι τα υπόλοιπα θέατρα τα οποία είτε επιχορηγούνται, είτε δεν επιχορηγούνται, είτε επιχορηγούνται με μεγάλη χορηγία, είτε με λίγη χορηγία. Δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά. Υπάρχουν καλές και κακές παραστάσεις. Σοβαρά θέατρα και μη σοβαρά θέατρα, καλές προσπάθειες και μη καλές προσπάθειες, αυτά. Έχετε πολύ το δίκιο. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο και στους δυο σας. Ξέρω ότι στο παρελθόν έχετε πρωταγωνιστήσει και έχετε ανεβάσει έργα που όχι έχουν μείνει, θα συζητιώνται για πάρα πολλά χρόνια και δουλειές και ρόλους που πραγματικά αξίζει κανείς αν δεν τους έχει δει, έστω να ρίξει μια ματιά να δει το έργο σας και την προσφορά σας εδώ. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στο έργο πολύ τώρα και σε ό,τι άλλο σχεδιάζετε. Ευχαριστούμε τους συντελεστές του και Μαρία Βάζη, δεν τους είπαμε. Να τους πούμε βεβαίως, να τους πούμε. Είναι η Γιώτα Κρός μαζί μας, η Χρόη Γεωργοπούλου και ο Νίκος Κορομίας. Και ο Μαρίνος και εγώ. Ο Ανδρέας κάνει τη σκηνοθεσία του έργου. Εντάξει, να μην μαρτυρήσω πολλά για τους ρόλους ποιος κάνει ποιον, για να έρθει ο κόσμος να το δει. Ναι. Ο Ανδρέας να πω ότι υπογράφει τη σκηνοθεσία. Υπογράφει την παράσταση βασικά, γιατί κάνει τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, τη μουσική του Μέλια. Υπογράφει την παράσταση. Και είναι του Νέαρχου Ιωάννου του έργου, του γνωστού κωμωδιογράφου.